Θα μείνουμε στο θέμα. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Μανώλη Γαλανάκη. Είναι καθηγητής παιδιατρικής λοιμοξιολόγος. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε κοντά μας, κύριε Γαλανάκη, για να μας δώσετε τα φώτα σας στο μέτρο του εφικτού βεβαίως. Καθώς η ανησυχία για τους γονείς είναι μεγάλη, οι επιστήμονες προς το παρόν δεν γνωρίζουν την αιτία που δημιουργεί αυτού του είδους την υπατήτηδα. Έχουμε μόνο ενδείξεις για την ώρα και θα ήθελα ξεκινώντας και σε σχέση με τα περιστατικά που έχουν καταγραφεί παγκοσμίως να μας πείτε. Πώς διαμορφώνονται έτσι τα πρώτα στοιχεία. Καλησπέρα, καλή μεγάλη εβδομάδα, καλή ανάσταση να έχουμε σε λίγες μέρες. Δεν έχουμε, αυτό που είπατε, ας μην έχουμε πανικό, δεν έχουμε στην Ελλάδα κλίματα αυτή μια παράξενη συγκέντρωση υπατήτηδας στη χώρα μας. Οι γονείς να είναι ήσυχοι, εμείς παρακολουθούμε το φαινόμενο εδώ και κάποιες εβδομάδες, δεν είναι αυτές τις μέρες μόνο. Mm-hmm. Υπάρχει μια επικοινωνία με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, με εθνικούς θεσμούς. Ξέρουμε ότι υπάρχει μια έξαρση σε άλλες χώρες, αλλά όχι κάτι πάρα πολύ έτσι, έντονο. Κάτι πολύ... Όχι κάτι ανησυχητικό δηλαδή. Μπορεί να, μιλάμε... Μπορεί να μιλάμε για ένα νέο ιό, κύριε Γαλανάκη. Δεν ξέρουμε ακόμα. Ξέρετε, οι υπατήτες κάνουν πάρα πολλά παθογόνα, πάρα πολλοί. Δεν είναι μόνο οι γνωστοί που ξέρουμε υπατοτρόποι. Είναι πάρα πολλοί, οι αποκλεισμένοι, οι αδελφείς υπατήτες. Άρα μπορεί να είναι ένας νέος ιός, μπορεί να είναι ένας παλιός ιός που τώρα τον βρίσκουμε. Σαφώς δεν συνδέεται με το νέο COVID, με το νέο τον COVID-19. Δεν έχει υπάρξει σύνδεση, ούτε με το εμβόλιο τώρα. Μην αυτά είναι, δεν υπάρχει σύνδεση. Ψάχνουμε, δεν ξέρουμε, δεν είναι. Είναι κάτι που συμβαίνει, το παρακολουθούμε. Στη χώρα μας, στην Κρήτη που την ελέγχουμε πολύ καλά, και στη χώρα μας από ό,τι έχουμε μεταξύ μας σύνδεση, δεν έχουν διακόμα κρούσματα. Αν είναι κάτι, θα το μέχρι στιγμής πάντως αυτό που καταγράφεται σε σχέση με την νέα υπατήτιδα αφορά ηλικίες μέχρι 16 ετών και τα δύο φύλλα. Να μας πείτε λίγο ποια είναι η κλινική συμπτωματολογία, δηλαδή ποια είναι τα συμπτώματα που πρέπει να ενεργοποιήσουν αρχικά τους γονείς. Ακριβώς είναι 16 ετών και μάλιστα υπάρχει μια έξαρση στα 2 με 5 έτη τα ηλικιακά. Αυτό κάνει μερικούς συναδέλφους επιδημιολόγους να πιστεύουν ότι ίσως να συνδέεται με το κλείσμα σχολείων. Τα παιδιά βγήκαν τώρα στην κοινωνία, έχουν πάρα πολλές ιώσεις, έχουν πάρα πολλές ιώσεις, λέμε και εμείς δηλαδή. Και μέσα από την επαναλήμωξη των παιδιών αξιολογούνται αυτές οι νέες υπατήτες, αυτές οι ιστορίες κρουσμάτων. Τώρα, όσον αφορά την κλινική εικόνα, δεν είναι κάτι που μπορεί να ξεφύγει εύκολα από την πανδημία, που τα παιδιά την περνούν πάρα πολύ ήπια πολλές φορές. Αυτή η εικόνα φαίνεται. Το παιδί γίνεται κυτρινίζει, κάνει με τους. Δεν είναι δηλαδή, είναι για το καταλαβαίνει ο γονιός ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν υπάρχει άλλο να ξεφύγει. Τα πολλά παιδιά από αυτές τις δεκάδες παιδιών σε όλο τον κόσμο που καταγράφηκαν έχουν πάει καλά χωρίς να κάνουν κάτι παραπανήσιο. Όμως μερικά παιδιά δεν έχουν περάσει πολύ σοβαρά και χρειάστηκαν πολύ σοβαρή αντιμετώπιση. Άρα, εάν τα συμπτώματα εντοπιστούν άμεσα, κύριε Γαλανάκη, μιλάμε για μια κατάσταση που μπορεί να αντιμετωπιστεί, επειδή η πληροφορία που προκάλεσε ανησυχία είναι ότι για κάποια παιδιά χρειάστηκε να γίνει μεταμόσχευση ύπατος. Ναι, σωστό. Γιατί το είπα και εγώ ότι μερικά παιδιά την περνούν σοβαρά. Τα πολλά παιδιά όμως ανέρωσαν μια χαρά χωρίς να έχουν τα πρόβλημα, χωρίς να χρειάζεται μεταμόσχευση ύπατος. Δηλαδή. Όπως συμβαίνει συχνά σε αυτές τις υπατήτηδες. Mm-hmm. Αυτό που θέλω να μείνω είναι ότι οι γονείς δεν χρειάζεται να φοβούνται κάτι σκοτεινό. Φαίνεται στο παιδί, δηλαδή. Δεν θα χρειαστεί, πιστεύω, αλλά φαίνεται. Mm-hmm. Δεν θα περάσει αυτή η εικόνα έτσι. Θα καταλάβουν οι γονείς. Μάλιστα. Λοιπόν, ψυχραιμία από ό,τι αντιλαμβανόμαστε είναι εν πωλής και εν ολίγης και το δικό σας μήνυμα προς τους γονείς. Για τους γονείς ψυχραιμία, εμείς το παρακολουθούμε το φαινόμενο. Σας λέω, υπάρχει το δίκτυο ευρωπαϊκό, το παρακολουθούμε πολύ κοντά μάλιστα. Δεν φαίνεται να υπάρχει για τους γονείς λόγος να χάνουν την ψυχραιμία τους. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γαλανάκη, να σας ευχαριστήσω θερμά εκ νέου. Καλή Ανάσταση. Να σας ευχηθώ. Καλό βράδυ. Γεια σας. Γεια σας.